Χαμόγελα στον εμπορικό κόσμο από την αυξημένη κίνηση στα καταστήματα την περίοδο των Χριστουγέννων, οπότε βούλιαξε και η αγορά του Ηρακλείου, δίνοντας μια ισχυρή τονωτική ένεση στα ταμεία τους. Ειδικά τις δύο τελευταίες μέρες, την παραμονή και την προπαραμονή, ήταν ένα πρωτόγνωρο πράγμα στο Ηράκλειο. Κατέβηκε πολλοί κόσμος. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε δύο χρόνια περιοριστικά μέτρα. Προέβησε αγορές, κάλυψε τις ανάγκες του. Μας έμεινε ευχαριστημένοι ότι κάλυψαν ανάγκες από ντόπιες επιχειρήσεις. Ήταν την τελευταίων τριών ετών η καλύτερη χρονιά. Η αγορά είχε κινητικότητα μεγάλη, πολλοί κόσμος κατέβηκε στην αγορά, υπήρχε ενδιαφέρον. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός για αυτούς που θέλαν να κατέβουν, να πιούν ένα καφέ, να κάνουν μια βόλτα των παιδιών. Θα δόξα τω Θεώ, πήγε πολύ καλά. Περιμένουμε πώς θα πάει και η εβδομάδα της πρωτοχρονιάς, που ευελπιστούμε ότι θα είναι πολύ καλή. Κατά πρωτοχρόνια πολλά, έχω έρθει από Ρόδο εγώ, κάνω διακοπές στο μέρος σας. Βλέπω και κινείται η αγορά, και στη Ρόδο γίνονταν ένα χαμός. Δωράκια βγήκαν έτσι να τα κάνω μια έλεγχο αγοράς. Για να πάρω δώρα στις αγαπημένες μου. Έχουμε και άλλες αγορές να κάνουμε. Εμείς ερχόμαστε από πολύ μακριά, δεν είμαστε από τυχείο ερχόμαστε. Μου αρέσει πάρα πολύ το Ηράκλειο, έχει πάρα πολύ καλή αγορά και μεγάλες ποικιλίες. Παραμονή και προπαραμονή των Χριστουγέννων, η κίνηση κορυφώθηκε με τους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους στηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον την Παρασκευή και το Σάββατο υπήρχε και η ανταπόκριση όσον αφορά στις πωλήσεις. Οι τιμές, από όσο θυμάμαι, γιατί είμαι αρκετά χρόνια στην αγορά, είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ πριν 15-20 χρόνια και δεν είχαμε στα προϊόντα τέτοιες τιμές. Αγοράζανε πολύ πιο ακριβά πριν 15 χρόνια τα ρούχα από ό,τι τα αγοράζουν τώρα. Τώρα τα ξεκινήσαμε, η αλήθεια είναι. Δύσκολα τα πράγματα, σιγά σιγά, κολλό και κάτι θα πάρουμε. Υπάρχει κίνηση στην αγορά, υπάρχει. Όλα καλά, όλα καλά. Χρόνια πολλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, χαίρομαι που είναι Χριστούγεννα. Έχω κάνει και εγώ τις αγορές μου, έχω προσφέρει στους φίλους μου, συγγενείς μου. Εντάξει, ζοριζόμαστε οικονομικά γιατί έχουμε πολλές αυξήσεις σίγουρα. Για ακρίβεια, λέτε. Ναι, για την ακρίβεια, στους λογαριασμούς μας που έχουν ανέβει ο ηλεκτρισμός. Αλλά κάνουμε την προσπάθεια, τα απαραίτητα εννοείται. Εμείς έχουμε έρθει από ΚΟ. Έχω να έρθω στο Ηράκλειο 10 χρόνια περίπου. Το βλέπω πολύ διαφορετικό, καλύτερο, πολύ φοιτητό κόσμο, πολύ ζωή. Πολύ ωραίο. Κάναμε κάποιες αγορές, παρόλο που είχαμε λίγο χρόνο, κάναμε κάποια αυτά. Είδα, είναι ωραία και η αγορά εδώ του Ηρακλείου. Οι επιδοτήσεις και άλλες ενισχύσεις, το δώρο των Χριστουγέννων, καθώς και η πώληση του λαδιού, αποτέλεσαν μεγάλη οικονομική ανάσα στην αγορά του Ηρακλείου, με τους εμπόρους να εκφράζουν την ικανοποίησή τους και να προσδοκούν ζεστό χρήμα στα ταμεία τους εν ώψη της πρωτοχρονιάς. Οι τρύπες συνεχίζουν και υπάρχουν και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο η πανδημία. Από το Φεβρουάριο που μας πέρασε έσκασε άλλη πανδημία η οποία λέγεται βενζίνη, λέγεται πετρέλαιο, λέγεται ρεύμα. Αύριο Τετάρτη τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Την Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ το Σάββατο θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.